Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιώργο Γλάχο, μετά την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια με την οποία στρίμωξε τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, προχώρησε και σε προειδοποιητική βολή προ τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη, δηλώνοντα ότι η ψήφο του για τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Με λίγα λόγια, είπε ότι η εκ νέου επιλογή τη Κατερίνα Ακελαροπούλου δεν θα έχει τη δική του έγκριση. Συνεπώ, θα πρέπει να επιλέγει άλλο πρόσωπο, το οποίο να μπορεί ο ίδιο να θεωρεί κατάλληλο για τη θέση αυτή. Αναφορικά με το εάν έχει εκφράσει την άποψή του για το ζήτημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Βλάχος είπε «Αυτό που είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα και επειδή διέρευσε μπορώ να το πω, παρόλο που το είπα σε ένα όργανο, να μην θεωρηθεί δεδομένη η ψήφος μου ούτε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Ας αφήσουμε να δούμε την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι είναι και αντίθετη. Να δούμε τα χαρακτηριστικά τη πρόταση. Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία πρόσθεσε στη συνέχεια ότι δεν τον ικανοποίησε η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη στην ερώτησή του για τα κόκκινα δάνεια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι βουλευτέ που συνυπέγραψαν τι κοινοβουλευτικέ ερωτήσει δεν προχώρησαν σε αντάρτικο. Μεταξύ άλλων ανέφερε, όταν διαπιστώνεις αδυναμίες έρχεσαι και βελτιώνει την πολιτική σου και ακούς τα μηνύματα του κόσμου, ώστε να ανακουφίσεις αυτά τα κοινωνικά στρώματα που έχουν μπλέξει με τα κόκκινα δάνεια. Αυτή ήταν η προσπάθειά μας, ούτε αντάρτικο ούτε τίποτα. Εμείς οι βουλευτές της συμπολίτευση ως γνωστόν στηρίζουμε την κυβέρνηση νομοθετικά, αλλά έχουμε και την άλλη πλευρά, που είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχος.